Την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου ανοίγουν και επίσημα οι σχολικέ μονάδε σε ολόκληρη την χώρα. Όπω ανακοίνωσαν η Υπουργό Παιδεία Νίκη Κεραμαίο και ο Υπουργό Υγεία Θάνο Πλεύρη. Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν κανονικά μετά τι διακοπέ των Χριστουγέννων τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου. Τα σχολεία θα ανοίξουν, η διαζώση εκπαίδευση είναι απαραίτητη και θα ανοίξουν με έναν τρόπο που θα είναι ασφαλέ, ο τρόπο θα είναι ασφαλή για όλα τα παιδιά και του εργαζομένου ε, στα σχολεία μα. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Υπουργό, θα διατεθεί ένα επιπλέον self-test για την πρώτη εβδομάδα από τι 10 έω τι 15 Γενάρη, λειτουργία των σχολείων, δηλαδή τρία δωρεάν αντί για δύο self-test. Τα δύο δωρεάν εβδομαδιαία self-test θα τα κάνουν και οι εμβολιασμένοι μαθητέ και εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματο στην τάξη, το Υπουργείο φεύγει από την λογική του Σταυρού και επεκτείνει τον έλεγχο σε όλου του μαθητέ, έτσι θα γίνονται δύο rapid test και ένα self-test επιπλέον πέραν των δύο self-test, δηλαδή πέντε συνολικά. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν συνολικά τρία test. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα ίδια τεστ με τους ανεμβολίαστους μαθητές, δηλαδή πέντε όπως προαναφέρθηκε. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν συνολικά τρία τεστ. Ναι, ανοίγουν τα σχολεία κανονικά στις 10 του μηνός. Όπως ακούσατε και τις δηλώσεις της Υπουργού, ξεκινάνε τα σχολεία κανονικά, με την διαφορά ότι θα γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Ειδικά για την πρώτη εβδομάδα, αντί των δύο self-test τα οποία ήταν υποχρεωτικά, θα γίνουν τρία self-test. Και επίσης αυξάνονται και οι έλεγχοι στην περίπτωση των θετικών κρουσμάτων. Ε, οπότε φεύγουμε από τη λογική των κοντινών θέσεων όπου γινόταν επισταμένος έλεγχος και πάμε τώρα σε έλεγχο όλων των μαθητών, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε είναι ανεμβολιαστοι, με καθημερινά τεστ. Σε περίπτωση που χρειαστεί ένα τμήμα ή μια σχολική μονάδα να αναστείλει την λειτουργία τη λόγω τη έξαρση που έχουμε σε ολόκληρη την χώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα είναι έτοιμη να λειτουργήσει το σύστημα τηλεκπαίδευση, γιατί ακούστηκαν πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ε, όχι, είναι καθόλου έτοιμοι. Εξάλλου, από την αρχή τη σχολική χρονιά, οι σχολικέ μονάδε, οι διευθυντέ με του συλλόγου διδασκόντων δηλαδή, έχουν έτοιμο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης. Γιατί όχι μόνο λόγω COVID, έχει αλλάξει ο νόμο και σε οποιαδήποτε έκτακτη κατάσταση, είτε είναι καιρικέ συνθήκε, είτε είναι καταλήψει κτλ., και, ε, και κλείνουν τα σχολεία. Ε, τα σχολεία είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν την τηλεκπαίδευση. Υπάρχει και πρόγραμμα, ε, είναι καθόλου έτοιμη Οπότε δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Τι απαντάτε στι φωνέ που λένε ότι τα σχολεία και κυρίω τα δημοτικά θα έπρεπε να αναστείλουν τη λειτουργία του για μια ακόμη βδομάδα. Ε, καταρχήν, μιλάνε οι ειδικοί. Και κατά την άποψή μου, οι ειδικοί έχουν δίκιο. Εφόσον λοιπόν προτείνουν ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν στι 10 του, ε, του μηνό κανονικά ε, εμείς αυτό το ε, ε, ενισχύουμε αυτή την άποψη γιατί όπως όλοι γνωρίζουν η διαζώσεις εκπαίδευση δεν μπορεί να συγκριθεί με την ε, τηλεκπαίδευση. Πέρα από το γνωστικό κομμάτι, γιατί οι μαθητές δεν παίρνουν μόνο γνώσεις και δεξιότητες, ε, αλλά κοινωνικοποιούνται. Πέρα λοιπόν από το γνωστικό κομμάτι, βοηθάει και στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, στην ψυχολογική τους ανάπτυξη ψυχοκινητική του ανάπτυξη, η διαζώηση εκπαίδευση. Και να υπενθυμίσουμε τέλο ότι έχουμε και οριστικό τέλο σχολικέ εκδρομέ. Από την προηγούμενη εβδομάδα αυτή η απόφαση βγήκε από το Υπουργείο. Ναι, δεν θα γίνονται οι σχολικέ εκδρομέ. Είναι ένα πρόσθετο μέτρο λόγω τη έξαρση του κορονοϊού.